Πράσινο φως πήρε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδροπολιορμένιο καθώς ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς πόρους σε ένα πρότζεκτ αρκετά μεγάλο. Αξίζει να σημειωθεί πω η αξία τη αρχική εκτίμηση του εν λόγω έργου ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το έργο τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Ορμενίου προβλέπει τη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών τη γραμμή καθώ και την ποιότητα των υποδομών. Από τον σχεδιασμό του έργου δεν λείπει και η ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει. Όλε αυτέ οι ενέργειε θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα τη περιοχή ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και η εμπορευματική ανταγωνιστικότητα. Ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήσο Ταϊκούρα ανέφερε ότι μέσα στι επόμενε ημέρε θέσει πρόταση χρηματοδότηση στο κοινοτικό εργαλείο, μέσω τη οποία η χώρα θα διεκδικήσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ με 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έργα Sky Noi, Λιώσια Θεσσαλονίκη Προμαχώνα, Αλεξανδρού Πολιορμένιο, Ρίο Πάτρα, που αποτελούν βασικέ προτεραιότητε και δείχνουν οριμότητα. Σύμφωνα με την απόφαση του έργου τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρόκειται για ένα έργο σταθερή τροχιά που στόχο έχει την αναβάθμιση τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρού Ορμένιο στρατηγικές κατευθύνσεις του έργου αποτελούν η ανάπτυξη της διατροπικότητας των μεταφορών με στόχο την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας, η αύξηση της προσπελασιμότητας και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών έναντι του προγραμματισμένου νέων, η σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών τόσο στο επίπεδο των εμπορευματικών όσο και των επιβατικών ροών.